ανατροπή προσλαμβάνει η υπόθεση που συγκλώνησε τον Παγκύπριο με το πεντάμινο βρέφος. Οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες δεν διερευνούν πλέον βιασμό, αλλά το ενδεχόμενο του αδικήματος της σεξουαλικής κακοποίησης με βάση το έβριμα της ιατροδικαστού και του παιδοχειρουργού για ρήξη παρθενικού ημένα. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχουν τέθει τα όσα είπε ο πατέρα του πεντάμινου βρέφου. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει με εντατικού ρυθμού τι έρευνε δεδομένου ότι εκπνέει την ερχόμενη Δευτέρα το διάταγμα κράτηση του. Άλλαξα μια φορά το παιδί. Δεν συνέβη κάτι. Από το στούντιο του Αλφα ιδιαίτερα έντονος ήταν ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, ο οποίος άφησε εχμές για βεβιασμένες ενέργειες. Εγώ <Κι> άφησε όλα, όλα, στες, ε, όλα τα πορίσματα αυτή της ομάδας. <Κι αφήσει> Θεωρώ ότι ε, ο, ο καλύτερος τρόπος είναι ότι πρέπει να γίνει μια επανεξεταση από μια άλλη ομάδα, Βεβαίω, αν υπάρχει ρήξη ή όχι του παρθενικού ημένα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν θα ζητούσα δημόσια. Την ίδια ώρα διεξάγονται και έρευνε από πλευρά του Υπουργείου Υγεία μετά τι δηλώσει ιατρών του Μακάριου Νοσοκομείου για την υπόθεση. Εμεί έχουμε διατάξει και διοικητική έρευνα για να διαφανεί κατά πόσο ακολούθησε το πρωτόκολλο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και κατά πόσον οι δηλώσει που έγιναν ήταν τεκμηριωμένε. Το βρέφο είναι καλά στην υγεία του. Έχει πάρει εξητήριο και βρίσκεται μαζί με τη μητέρα του υπό την προστασία του οργανισμού Hope for Children.